Σημαντική αύξηση στα θανατηφόρα τροχαία είχαμε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το μήνα Ιούνιο, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με αυτά, εντός του Ιουνίου σημειώθηκαν 41 τροχαία δυστυχήματα, ειδικότερα 7 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έναντι ενός το 2018, 4 σοβαρά τροχαία ατυχήματα έναντι 8 του 2018 και 30 ελαφριά τροχαία ατυχήματα έναντι 34 το 2018. Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων το μήνα Ιούνιο του 2019 βεβαιώθηκαν συνολικά 7.575 παραβάσεις, από τις οποίες οι 2.284 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για οδήγηση υπό την επίρρεια υνοπνεύματος, για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Στα ελαφριά τροχαία ατυχήματα του Ιουλίου έρχεται να προσθεθεί ένα ακόμη από το κέντρο της Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, 21 Ιουλίου, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας μεταξύ δύο γιοταχή αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν ελαφριά, με αποτέλεσμα να σπάσει ο προφυλακτήρας του ενός εκ των δύο οχημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ένα γιοταχή αυτοκίνητο επέβαινε γυναίκα έχοντας μαζί της και παιδιά. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.